Ενεργός παραμένει εδώ και μερικούς μήνες ο ιστότοπος Διάβγεια. Η Διάβγεια δημιουργήθηκε πριν από περίπου 3 χρόνια και εκεί δημοσιευόταν, θυμίζουμε, αποφάσεις, πρακτικά και γενικά όλες οι ενέργειες των δημοσίων φορέων. Η δημοσίευση στη Διάβγεια, μάλιστα, σε όλες τις περιπτώσεις ήταν προαπαιτούμενο για την έγκριση αποφάσεων προσώπων δημοσίου δικαίου. Αυτός ο νόμος βεβαίως ισχύει ακόμα και σήμερα. Ένας θεσμός ιντερνετικός είναι προς το παρόν σε αδράνεια, ωστόσο, και παραμένει άγνωστο το πότε θα επαναλειτουργήσει. Σε αδράνεια βρίσκεται ο ελεγκτικός μηχανισμός που είχαν στη διάθεσή τους οι πολίτες και όχι μόνο για να ελέγχουν τις κινήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κυρίως τις χρηματοδοτήσεις. Ο λόγος βέβαια για τον ιστότοπο Διάβγεια. Με το Διάβγεια καμιά χρηματοδότηση δεν μπορεί να εκτελεστεί εάν δεν δημοσιευθεί στον ιστότοπο. Επίσης και μια σειρά διοικητικών πράξεων από τον νόμο επιβλήθηκε από το πρόγραμμα Διάβγεια για να εκτελεστούν, να δημοσιεύονται στον ιστότοπο Διάβγεια. Υπάρχουν εκατομμύρια αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί. Την πρώτη περίοδο που ψηφίσαμε τον νόμο, εγώ είχα το εξής θέμα, ας πούμε. Μου πέραν δημοσιογράφοι, συνάδελφοί σας, οι οποίοι μου λέγανε, με ρωτούσαν διάφορα πράγματα και τους έλεγα, ρε παιδιά, πότε τα μάθατε αυτά. Διεπίστωσα ότι ξεκινούσαν τη μέρα τους μπαίνοντας στο Διάβγεια. Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στον Εύρο, Γιώργου Ντόλιου. Η απάντηση όμως που πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι μάλλον περίεργη, καθώς ο υφυπουργός απάντησε ότι η Διάβγεια θα ξαναβγεί στον αέρα σε 1,5 χρόνο το λιγότερο. Η απάντηση που πήρε από τον Υπουργό είναι ότι ο ιστότοπος ο οποίος έγινε εκείνη την εποχή δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις ανάγκες που μεγαλώνουν όσο περνάει ο καιρός. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται μια δημοπράτηση, ένα έργο, για να φτιαχτεί ένας καινούριος ιστότοπος μέσω δημοπράτησης. Όταν του ζήτησα χρονοδιάγραμμα, μου είπε ότι δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση και η δημιουργία αυτού του καινούριου ιστότοπου μέχρι το τέλος του 2014. Οι δικές μου πληροφορίες όμως, επειδή γνωρίζω πολύ καλά, ήταν συνεργάτες μου, τους ανθρώπους που έφτιαξαν τον ιστότοπο Διάβγεια, είναι ότι ο υπάρχον ιστότοπος μπορεί με μια στοιχειώδη υποστήριξη και με ένα ελάχιστο κόστος να ξαναλειτουργήσει μέχρι να γίνει η αναβάθμισή του, η οποία κατά τον Υπουργό θα γίνει με ένα καινούργιο έργο και με ένα καινούργιο έργο το οποίο θα αγοραστεί. Η αδράνεια του ιστοτόπου της Διάβγειας αγγίζει τα όρια του αντισυνταγματικού, καθώς πολλές αποφάσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για να εγκριθούν πρέπει πρώτα να ανακοινωθούν στο συγκεκριμένο ιστότοπο. Το τελευταίο εξάμεινο διαπιστώθηκε ότι ο ιστότοπος Διάβγεια δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί κανείς να αναρτήσει αποφάσεις. Δεν μπορούν οι χρήστες του συστήματος, οι πολίτες, να μπουν μέσα στο Διάβγεια για να δούνε ποιες αποφάσεις έχουν αναρτηθεί. Και μάλιστα υπάρχει και μια ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που λέει ότι αναγκαζόμαστε να εκτελέσουμε πράξεις χωρίς να τις δημοσιεύσουμε στο Διάβγεια, όχι γιατί έχουν πρόβλημα τα δικά μας ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά έχει πρόβλημα ο ιστότοπος Διάβγεια.